Πάμε στην κυρία Δενδραμή. Τα καταφέραμε. Πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα που σας ακούω. Πολύ λίγο. Ελαφρά. Στην αρχή σας ακούω καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί. Θα προσπαθήσουμε να μας ακούσετε καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Ναι. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Απορία. Από πίσω βλέπω χιονί. Χιόνι. Ό,τι απέμεινε που χιόνισε τρεις μέρες πριν. Και κάνει πάρα πολύ κρύο. Μείον 5 βαθμούς σήμερα. Είχατε δύσκολες ημέρες. Ναι. Είχαμε δύσκολες ημέρες και με το καιρό. Και με απεργίες που γίνονται γενικά στο Λονδίνο. Ακριβώς. Το γνωρίζαμε. Το καταγράψαμε αυτό. Δυσκολεύουμε λοιπόν, πολύ όλους τους τουρίστες που έρχονται αυτή τη στιγμή. Κυρία Δενδραμή, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τη στιγμή που με μία βαλίτσα στο χέρι, τι είπατε? Θα πάω στο Λονδίνο προκειμένου να... Να βρω δουλειά, ναι. Να γίνω οδηγός στο κόκκινο λεωφορεία. Γιατί με την κρίση που είχαμε στην Ελλάδα δεν έβρισκα δουλειά. Είχε κλείσει η εφημερίδα που δούλευα. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Εν τω μεταξύ πάντα σκεφτόμουν να κάνω ένα νέο ξεκίνημα κάπου αλλού, έστω για λίγο, για ένα χρόνο, δύο. Δεν περίμενα να μείνω τόσο πολύ. Είμαι 4,5 χρόνια τώρα εδώ. Και συνεχίζω. Θέλω να μου πείτε λίγο, αποφασίσατε να βγάλετε δίπλωμα οδήγησης, έτσι δεν είναι? Ναι. Για το μεγάλα δίπλωμα οδήγησης. Το είχατε? Ναι, το είχα βγάλει νωρίτερα. Ναι. Ζαλίτα και για φορτηγό. Γιατί μου αρέσανε πάντα τα αυτοκίνητα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα το χρειαστώ. Γιατί το λέω δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Απλά ήθελα να το βγάλω το δίπλωμα. Να μπω σε μια ζαλίτα να την οδηγήσω για λίγο. Για πείτε μου, η καθημερινότητά σας πώς είναι, η εργασία σας πώς είναι, τα δρομολόγια τα οποία κάνατε και πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή. Για πείτε μας λίγο, αφετηρία, προορισμός και κατάληξη. Είναι πολλά. Κάνω 5 δρομολόγια. Έχω το ένα το βασικό μου, αλλά κάνω και άλλα. Άμα χρειαστεί, αν κάποιος λείπει, αν αρρωστήσει ένας οδηγός, μπορεί να κάνω κάποιο άλλο δρομολόγιο. Το μεγαλύτερο δρομολόγιο μπορεί να διαρκέσει και 1,5 ώρα. Να πας από τη μία εταιρεία στο τέρμα και 1,5 ώρα να γυρίσεις πίσω. Υπάρχουν τα πιο μικρά δρομολόγια που είναι 40 λεπτά, 50 λεπτά, αναλόγως. Ερώτηση, είναι δημόσια, δημόσια συγκοινωνία ή ένας ιδιωτικός οργανισμός? Ναι, είναι ιδιωτικές εταιρείες, ναι, που έχουν κάποια λεωφορεία, ναι, αλλά τους πληρώνει το κράτος. Αλλά τους πληρώνει το κράτος. Αυτό είναι το καθεστώς εκεί στο Λονδίνο. Σωστά. Αναφορικά τώρα με την οτροπία των επιβατών. Ξέρετε, πολλές εικόνες, πολλά τα περιστατικά εδώ, στην Ελλάδα κυρίως, με βανδαλισμούς, δεν σέβονται και πολύ τα λεωφορεία με τα οποία μετακινούνται καθημερινά. Εκεί τι επικρατεί? Εδώ να δεις. Χειρότερα. Χειρότερη κατάσταση. Πολύ χειρότερη κατάσταση, δεν σέβονται καθόλου. Οι περισσότεροι δεν σέβονται καθόλου. Υπάρχουν και οι καλοί πελάτες, αλλά οι άλλοι δεν θα μπουν μέσα να φάνε. Μπορεί να φάνε κοτόπουλο, οτιδήποτε, να αφήσουν τα κόκκαλα κάτω. Να τα αφήσουν πάνω στο κάθισμα, να λερώσει το κάθισμα. Πώς θα κάτσει ο επόμενος ο επιβάτης? Γρατσουλάνε, ξέρεις, τα παράθυρα. Κάνουν, βάζουν σήματα. Άμα θυμώσει κάποιος, γιατί με τον οδηγό ή επειδή έτσι είναι σταντισμένος, μπορεί να σπάσει ένα παράθυρο, μπορεί να σπάσει τον καθρέφτη. Δεν σέβονται. Οι Βρετανοί οδηγοί πώς συμπεριφέρονται στους δρόμους? Όταν λέμε Βρετανοί οδηγοί... Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει υπομονή. Οι άλλοι είναι πιο λίγοι από τους άλλους που έχουν έρθει εδώ. Είναι από όλες τις χώρες του κόσμου. Οπότε ο καθένας οδηγεί με τη δική του νοοτροπία, ναι, με τη δική του παλαβομάρα, αυτό που θέλει. Συνήθως οι Βρετανοί, οι Άγγλοι είναι πιο καλώς πρέπει. Αλλά να βάλεις όλους τους άλλους που έρχονται, να μην λέω τώρα από ποια χώρα. Όχι, μην πούμε. Από την τάδε. Ναι, είναι όλοι ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος πέρα βρέχει, άλλος τρέχει, έτσι κοιμάται. Είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει τον δρόμο χωρίς να κάνει κάποιο ατύχημα. Πολύ δύσκολο. Για πείτε μας λίγο, το μέλλον πώς το φαντάζεστε? Παραμονή εκεί στο Λονδίνο? Είστε ευχαριστημένοι? Έχετε μετανιώσει για κάτι? Δεν έχω μετανιώσει, γιατί αν ήμουν στην Ελλάδα δεν ξέρω ακόμα αν θα βρει άλλη δουλειά.
Έχω δει άλλα πράγματα, άλλες εμπειρίες που δεν μπορείς να τις αποκτήσεις εύκολα αν δεν κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα να φύγεις. Να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Οπότε ακριβώς, είναι μια νέα αρχή. Οπότε το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει, ποιο είναι, ότι αν θέλετε να κάνετε κάτι, υπάρχει το ρίσκο, αλλά υπάρχει και η ανταμοιβή, υπάρχει και η επιτυχία, υπάρχει και η καλύτερη μέρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, πρέπει να ρισκάρεις πάντα. Και ακόμα και να μην πετύχεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρω. Λέω, θα πάω και τι γίνει. Μια εβδομάδα, δύο, τρεις, ένα μήνα. Αν αποτύχω, θα γυρίσω πίσω. Θα πάω για μια εμπειρία. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν δοκιμάσει, δεν γίνεται. Πρέπει να έχει το θάρρος. Θα ανέβουμε εκεί στην περιοχή σας να μας κάνετε και μία βόλτα, να μας ξεναγήσετε κιόλας, να σας γνωρίσουμε κιόλας με πολύ μεγάλη χαρά. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, Έλληνα θα βρεις. Ειδικά έχει στην περιοχή αρκετοί, εκατοντάδες βέβαια. Αλλά... Μόνο αυτό. Θα σε ένα μαγαζί και πούσε λιμικά και γυρνάς και λες, Ελλάδα, πατρίδα εδώ. Σωστά. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, κυρία Δενδραμή. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά.